Βασίλη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Είσαι καλά, γερός? Μια χαρά, όλα καλά. Όλα καλά, όλα καλά. Υπάρχει η αίσθηση ότι πάμε για κάτι σπουδαίο στο ελληνικό βόλι με τον ανταγωνισμό που θα προκύψει ή που ήδη προκύπτει για εν ώψη επόμενης χρονιάς. Συμφωνώ απόλυτα, γιατί το θετικό, το φετινό, από ό,τι φαίνεται, βέβαια οι ομάδες δεν έχουν διαμορφώσει πλήρως τα ρόστερ τους, αλλά αυτό που διαφαίνεται είναι ότι πέρα του γνωστού ζευγαριού Ολυμπιακού ΠΑΟΚ, πλέον άλλα δύο μεγάλα ονόματα του ελληνικού αθλητισμού, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ, δείχνουν ότι ενισχύονται σημαντικά, ότι υπάρχουν οικονομικοί παράγοντες που θέλουν να ανεβάσουν και τα budget αλλά και την ποιότητα των ομάδων, και αυτό νομίζω έχουμε πολλά χρόνια να το ζήσουμε. Mm-hmm. Και θυμίζει λίγο τις παλιές εποχές όπου πραγματικά υπήρχε μεγάλος ανταγωνισμός και πολύ καλό θέαμα σε πολλούς αγώνες. Ναι, ναι, βεβαίως. Βοήθησε μας λίγο να αντιληφθούμε το μέγεθος Τζούριτς για το ελληνικό βόλι. Ένας αθλητής που παίζει στο υψηλό επίπεδο για πάρα πολλά χρόνια. Καταρχάς, αν σου προκάλεσε μεγάλη έκπληξη η επιστροφή του, όταν έμαθες χθες για την ανακοίνωση του ΠΑΟΚ. Κοίτα να δεις, αν με ρώταγες πριν 3-4 μήνες, εάν βλέπω πιθανό το σενάριο να παίξει ο Τζούριτς στην Ελλάδα την επόμενη χρονιά, νομίζω δεν θα δίνα πολλές πιθανότητες σε κάτι τέτοιο. Ναι. Νομίζω ότι πραγματικά προκαλεί έκπληξη η επιστροφή του Τζούριτς στο ελληνικό πρωτάθλημα, και αυτό δείχνει βέβαια και το μέγεθος της μεταγραφής αυτής. Νομίζω ότι ο Τζούριτς ηλικιακά βρίσκεται σε μια πολύ καλή φάση. Έχει κάνει για πολλά χρόνια πρωταθλητισμό στο κορυφαίο κατ' εμένα επίπεδο στο ιταλικό πρωτάθλημα. Ναι. Έχει κατακτήσει τίτλους και εγχώριους εκεί στην Ιταλία, αλλά και ευρωπαϊκούς, και αυτό δείχνει δίπλα σε κορυφαίους αθλητές, και νομίζω ότι το να έρχεται σε μια τόσο καλή ηλικία ένας τέτοιος αθλητής, σαν Έλληνας κιόλας, δείχνει πραγματικά ότι αυτή η μεταγραφή και έκπληξη προξενεί, αλλά και το γεγονός ότι τελικά το ελληνικό πρωτάθλημα αρχίζει ύστερα από πολλά χρόνια και προσελκύει αθλητές μεγάλου επίπεδου, και αυτό είναι το πολύ θετικό. Είναι και αυτή, ναι, είναι και αυτή η διάσταση. Χθες το πρωί ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τον Κουμεντάκη. Νιώθεις ότι ο ΠΑΟΚ το βράδυ απάντησε? Δηλαδή υπάρχει και ένα τέτοιο παιχνίδι ουσίας και εντυπώσεων? Τι να δεις, κακά τα ψέματα, οι εντυπώσεις παίζουν το ρόλο τους, ειδικά σε αυτή την περίοδο. Mm. Νομίζω η μεταγραφική περίοδος είναι και ουσιαστική σαφώς, γιατί δεν μπορεί να πεις κανείς ότι η μεταγραφή του Κουμεντάκη δεν είναι ουσιαστική. Ναι. Όχι μόνο για την αξία του αθλητή, αλλά και γιατί κακά τα ψέματα τον παίρνεις από τον μεγάλο σου αντίπαλο. Ναι. Ωστόσο και μια κίνηση του Τζούριτς δεν είναι μόνο εντυπώσεων, αλλά είναι και πολύ ουσιαστική. Δεν θα πω στην αντιπαλότητα και στην, κατά κάποιο τρόπο, το ποιος έκλεψε περισσότερο τις εντυπώσεις, γιατί νομίζω ότι δεν είναι αυτό που ενδιαφέρει και τον κόσμο, αλλά και δεν είναι και η ουσία του πράγματος. Mm-hmm. Το σημαντικό νομίζω και για τις δύο κινήσεις, ότι έχουν επιλέξει να στηριχτούν σε Έλληνες αθλητές κορυφαίου επίπεδου, που και οι δύο έχουν πολύ μεγάλη εμπειρία στο ιταλικό πρωτάθλημα. Mm-hmm. Ειδικά του Τζούριτς, οι τίτλοι και οι συμμετοχές στο κορυφαίο πρωτάθλημα νομίζω ότι δεν μπορεί να τις συγκρίνει με κάποιο άλλο Έλληνα αθλητή. Και νομίζω ότι και οι δύο ομάδες κοιτάνε να στελεχώσουν με όσο πιο καλά γίνεται το δυναμικό τους, με κορυφαίους αθλητές, και αυτό βέβαια είναι για το καλό του αθλήματος. Και το θέαμα προμηνύεται σαφώς πολύ, πολύ δυνατό την επόμενη χρονιά. Βασίλη, πρακτικά για μια ομάδα όπως ο ΠΑΟΚ που θέλει να πρωταγωνιστήσει, το να έχει Έλληνα διαγώνιο, τι μπορεί να σημαίνει, πώς το βλέπεις? Και αν μπορείς να μας... Όχι, πες μας πρώτα αυτό. Κοίτα να δεις, η θέση του διαγωνίου ξέρουμε τα τελευταία χρόνια κιόλας αποδεικνύεται ξεκάθαρα ότι είναι πάρα πολύ σημαντική για μια ομάδα. Πόσο μάλλον το να την καλύπτει ένας Έλληνας αθλητής κορυφαίου επίπεδου όπως είναι ο Τζούριτς. Σου αποδεσμεύει θέσεις ξένων
για τις θέσεις, για άλλες κομβικές θέσεις όπως είναι η ακραία και ο Πασαδόρος, και νομίζω έχει μεγαλύτερη ελευθερία. Συν το γεγονός ότι σε μια πολύ κέρια θέση έρχεται ένας αθλητής ο οποίος είναι γνώστης της ελληνικής πραγματικότητας, και σίγουρα το να επιστρέφει ένας αθλητής από το κορυφαίο επίπεδο που είναι είτε το Ιταλικό, είτε της Ρωσίας, είτε της Τουρκίας, γιατί κακά τα ψέματα υπολοιπόμαστε από αυτά τα πρωταθλήματα, νομίζω ότι ένας αθλητής όταν επιστρέφει θέλει να αποδείξει πράγματα. Νομίζω ότι η θέση του Τζούριτς, μπορεί ο ΠΑΟΚ να χτες να κατάφερε μια πολύ μεγάλη μεταγραφή, αλλά νομίζω ότι η θέση του Τζούριτς σε αυτό το επίπεδο είναι στο εξωτερικό. Μπορεί να φαίνεται λιγάκι, να σας φαίνεται... Καταλαβαίνουμε. Αλλά νομίζω ότι το επίπεδο του Δημήτρη, μακάρι το ελληνικό πρωτάθλημα να φτάσει σε τέτοιο επίπεδο που παίκτες σαν τον Τζούριτς να έρχονται πιο εύκολα και να νιώθουν ότι έρχονται, ότι πάνε σε ένα πρωτάθλημα το οποίο πληρεί τις φιλοδοξίες τους. Αυτή τη στιγμή το ελληνικό πρωτάθλημα δεν πληρεί τις φιλοδοξίες των μεγάλων αθλητών. Μακάρι να φτάσει σε αυτό το επίπεδο και να έρχονται πιο εύκολα. Απλώς όταν γίνεται η αρχή και όλα αυτά διαδίδονται από στόμα σε στόμα, ο ένας φέρνει τον άλλον. Έτσι ακριβώς, όπως και γίνει και στο παρελθόν. Ναι. Παλιά μην ξεχνάμε ότι έχουν περάσει 3 Ολυμπιονίκες παγκόσμιοι πρωταθλητές και έχουν κάνει ακόμα πιο εύκολο για τους επόμενους ναι. το να έρθουν στο ελληνικό πρωτάθλημα και να συζητήσουν μια πρόταση από την Ελλάδα. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει με αφορμή την έλευση παικτών όπως ο Τζούριτς ή όπως ο Αγκάμες ενδεχομένως στο παρελθόν έχουν έρθει στον Ολυμπιακό και σε άλλες ομάδες. Νομίζω ότι αυτό είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για να γίνει πιο εύκολο το έργο και των παραγόντων να προσελκύσουν αθλητές υψηλού επίπεδου, γιατί νομίζω ότι το χρειάζεται το ελληνικό κόσμο. Που φαίνεται να έχουν διάθεση να βάλουν λεφτά, αρκετά λεφτά από ό,τι φαίνεται. Πες μας λίγο... Αλλά δεν είναι μόνο το οικονομικό, Ναι. Με ονόματα, συγκριτικά. Τι σημαίνει το... Δηλαδή, ο Τζούριτς πρακτικά είναι... Στο επίπεδο του Γκόμες, τον οποίο είχες εσύ συμπαίχτη, στο επίπεδο του Σεπέδα, το επίπεδο του Αγκάμες, όπως είπες, είναι τέτοιο μέγεθος στο βόλι για τα ελληνικά δεδομένα ή ακόμα μεγαλύτερο? Κοίτα, νομίζω ότι καταρχήν είναι διαφορετικοί αθλητές ο καθένας. Ο Τζούριτς βέβαια έχει ένα πλεονέκτημα και λόγω της ηλικίας του και λόγω της πλούσιας του διαδρομής, έτσι. Δεν νομίζω ότι πολλοί αθλητές έχουν πάει σε ομάδες όπως η Τρέντο και έχει κατακτήσει τίτλους μέσα στην Ιταλία ως βασικός αθλητής και διαγώνιος και σαν κεντρικός βέβαια στο παρελθόν. Αυτοί είναι ελάχιστοι αθλητές και είναι ελάχιστοι αθλητές που έχουν περάσει στην Ελλάδα με τόσο μεγάλες περγαμηνές. Δεν θέλω να βάλω σε συγκρίσεις, γιατί είναι όλοι αυτοί οι αθλητές που ανέφερες είναι κορυφαίοι αθλητές. Το βιογραφικό πολύ πάντα μπορεί να συγκριθεί. Το βιογραφικό είναι αντικειμενικό στοιχείο. Πάντα μπορεί. Και αυτό που λες είναι σωστό. Και η ηλικία. Και η ηλικία παίζει μεγάλο ρόλο. Δεν σου έρχεται ένας αθλητής στα 35, στα 36. Έχετε ένας αθλητής σε πολύ καλή ηλικία μετά από παρουσία σε πολύ μεγάλα πρωταθλήματα. Και για μένα ο Γκόμες υπήρξε ένα πολύ μεγάλος αθλητής, δεν το συζητάω, και φοβερός συμπαίκτης. Ναι. Και νομίζω ότι αυτό φάνηκε και από την παρουσία του όχι μόνο στον ΠΑΟΚ, όπου και εκεί βοήθησε πάρα πολύ για την κατάκτηση των στόχων, αλλά και στις υπόλοιπες ομάδες, στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό. Αλλά η διαφορά είναι ότι ο Τζούριτς αυτή τη στιγμή έρχεται σε μια πολύ καλή ηλικία και ενδεχομένως το γεγονός ότι δεν αγωνίστηκε την προηγούμενη χρονιά είναι ένα ίσως ήταν και ο λόγος που κοίταξε και την ελληνική αγορά, έτσι, κακά τα ψέματα. Ναι. Δηλαδή, ίσως αν ο Τζούριτς είχε μια γεμάτη χρονιά την προηγούμενη σεζόν, ίσως να μην κοίταγε το ίδιο εύκολα την πρόταση του ΠΑΟΚ. Βεβαίως. Είμαστε σαφείς σε αυτό. Βεβαίως. Βέβαια, εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι χρονιά με χρονιά είναι διαφορετική και κάπως έτσι εκμεταλλεύεσαι κάποιες ευκαιρίες στην αγορά και φέρνεις κάποιους παίκτες που ενδεχομένως να ήταν δύσκολο να τους φέρεις υπό άλλες συνθήκες. Η ουσία είναι ότι έχουμε ακόμα Ιούνιο και από αυτές τις κινήσεις που γίνονται πραγματικά δημιουργείται ανυπομονησία για το επόμενο πρωτάθλημα και αυτό είναι το πιο βασικό από όλα.
Βασίλη, ευχαριστούμε πολύ για την ομιλία. Να είσαι καλά. Εγώ ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.